Αναφέρομαι σε αυτό που και ο πρόεδρος της Βουλής αλλά και εγώ ο ίδιος με ιδιαίτερη έκπληξη άκουσα και αφορούσε τον χθεσινό, τη χθεσινή έκθεση για τον Νίκο Μπελογιάννη. Και δεν θα επεκταθώ, υπόθηκαν πάρα πολλά. Όμως εγώ έβγαλα ένα συμπέρασμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πως ο Νίκος Μπελογιάννης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, αγωνιστής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, άνθρωπος που δολοφονήθηκε το 1952 δια παρανόμου εκτελέσεως, ζει. Ζει και όχι μόνο ζει, αλλά φοβίζει. Φοβίζει αυτός ο ήρωας κάθε δημοκράτη ανθρώπου, κάθε αριστερού ανθρώπου, κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει παλέσει για την ελευθερία από όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις, όλους εκείνους οι οποίοι στο μυαλό τους και στην καθημερινή τους πρακτική έχουν μόνο και μόνο τις διαδικασίες της καταπίεσης, της δουλείας, τις διαδικασίες του αυταρχισμού και βεβαίως φοβίζει τους φασίστες και τους ναζιστές. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά μου ήταν αναγκαία. Ας μπούμε στο θέμα μας. Γίνεται προανακριτική επιτροπή. Γίνεται σαν αντιπερισπασμός. Εγώ βγάζω ένα δεύτερο συμπέρασμα από αυτό. Πως τα περισσότερα κόμματα, στις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, παραμένει η ίδια η αντίληψη για τη δυνατότητα κρίσης του Έλληνα και της Ελληνίδας πολίτη. Τον θεωρούν κουτό. Ότι δεν μπορεί να κρίνει, δεν μπορεί να διαχωρίσει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Το ίδιο ξαναβγαίνει με τις εξεταστικές. Άκουσα δύο φορές τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουν γίνει τόσες εξεταστικές, τόσα προανακριτικές. Φτάσανε εκεί. Προτείνει κανένας την κατάργηση του θεσμού ή την ουσιαστικοποίηση του? Ελπίζω ότι όλοι μιλάμε για την ουσιαστικοποίησή του. Άρα όλοι μαζί και με αλλαγές πραγματικά να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και μια αναφορά ακόμα. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω αρχηγό κόμματος, επικεφαλής, να επιτιμά πρόεδρο, να επιτιμά άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ για να το απαντήσει και που έχει γίνει καραμέλα. Και το ερώτημα φτάνει μόνο ο Σιμίτης ή Τζοχατζόπουλος? Το ούτε Σιμίτης ούτε Τζοχατζόπουλος δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ξέρετε, ήμασταν και από αυτούς, υπάρχουν και από αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ μέσα και έξω. Παρακαλώ, ησυχία. Απαντήσεις θα δεχτώ, ο ερωτήσεις θα δεχτώ μετά το τέλος της ομιλίας μου. Κύριε Αμυρά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μεταγνώσεως ο κύριος Βίτσας αναφέρθηκε σε ό,τι αναφέρθηκε. Εδώ θέλω να πω το εξής. Τη σύνδεση, εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω, μάλλον να αφαιρέσω, μάλλον έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Θεοδωράκης προηγούμενα, μόλις προηγούμενα, σε σχέση με την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τη λογική τους και τον τρόπο τους. Θα πω και ορισμένα πράγματα στην ομιλία. Θέλω να προσθέσω όμως το εξής στοιχείο. Και δεν το προσθέτω εγώ. Παραδόξως το λέει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης στην επιτροπή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2004 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Τι μας λέει εκεί? Ότι τουλάχιστον 25 μονάδες του δημοσίου χρέους, δηλαδή το 1 τέταρτο, οφείλονται στις δικαιολογημένες μεν, λέει, αλλά ιδιαιτέρως αυξημένες αμυντικές δαπάνες της χώρας μας. Αν αυτό το πάρουμε σαν στοιχείο και μέσα βάλουμε τη μίζα, την υπερτιμολόγηση και τα λοιπά, βρίσκουμε ένα καινούργιο στοιχείο. Αυτό είναι αυτό που θα ήθελα να επισημάνω. Και το λέω αυτό γιατί θα σας πω κάτι καταρχήν το οποίο θα σας φανεί πιθανά παράξενο και σε μερικούς θα φανεί πιθανά και παράλογο. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν είναι. Η σημερινή συζήτηση και οι αντίστοιχες συζητήσεις και αποφάσεις που παίρνονται συνδέονται κατά τη γνώμη μου άμεσα με το ζήτημα της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το χτύπημα δηλαδή της διαφθοράς και της διαπλοκής
δεν είναι ζήτημα νομικό ή ζήτημα ηθικής τάξης, δεν είναι μόνο ζήτημα ποινικό και απόδοση ευθυνών εκεί που ανήκουν, είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό, συνδέεται με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, είναι δηλαδή η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής πολιτική πράξη. Και σε τελική πράξη, σε τελική ανάλυση, είναι και αναπτυξιακή πράξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, και είναι ανάμεσα σε αυτά για τα οποία αποφάσισε ο λαός μας το 2015, με τον τρόπο που είχε συγκροτηθεί αυτό το σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτική βούληση, και αυτή η πολιτική βούληση πρέπει να μετατραπεί σε ένα νομικό οπλοστάσιο. Φαίνεται απλό σε μια πρώτη θεώρηση, αλλά στην πραγματικότητα, όταν μπαίνεις μέσα στο πεδίο, βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που είτε δεν τις είχες δει προηγούμενα, είτε τις είχες υποτιμήσει. Το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής έχει διαμορφώσει, θα μπορούσα να πω πως είχε μεταλλάξει λειτουργίες του κράτους, ώστε να εξυπηρετούν τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αλλά και να τις προσφέρει προστασία και ασυλία. Από κάτω του δηλαδή το σύστημα έχει πολλά συστήματα, που λέει, αν θυμάμαι καλά, και ο Κραουνάκης. Και το λέω αυτό γιατί ναι, χρειάζεται η αλλαγή στο Σύνταγμα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά χρειάζονται και άλλες πολλές αλλαγές, ώστε όλη αυτή η διαδικασία να είναι διαφανής, να είναι κρυστάλλινη και με μία έννοια να είναι ωφέλιμη. Κατάφερε λοιπόν η διαπλοκή και η διαφθορά να διεισδύσει στο σκληρό πυρήνα της λειτουργίας του κράτους. Είναι ανάγκη να αποκρυπτογραφήσουμε τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες του. Είμαστε σε καλό δρόμο, χρειάζεται περισσότερη δουλειά, δεν μένουμε εδώ, δηλαδή στο πώς κατανοούμε το φαινόμενο, κάνουμε το πρώτο βήμα, μελετάμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, σχεδιάζουμε τις αντίστοιχες δομές που θα υπηρετήσουν αυτή την επιχείρηση εξυγείας του δημοσίου και παράλληλα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στους ανθρώπους που θα στελεχώνουν και θα υπηρετούν αυτή τη διαδικασία. Στη θέση που καθόμουν να έχω ένα βιβλίο, ανάμεσα στα πολλά βιβλία, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχει ως τίτλο «Η λαιλασία της άμυνας» ή «Αμήνεστε περιπάρτης». Δεν συμφωνώ με όσα λέει ο συγγραφέας, αλλά με τα περισσότερα συμφωνώ. Θα θυμίσω ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕ, την περίοδο του κυρίου Παπαδονίου, ήταν ο πρώην πρόεδρος της λαχανοαγοράς της Αθήνας. Δεν λέω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά σας λέω πώς γίνονται οι μετακομίσεις. Προσεγγίζοντας λοιπόν αυτό το θέμα, θέλω να επισημάνω το εξής. Γύρω από αυτά που αφορούσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα, πάντοτε υπήρχαν σκιές, άλλοτε μεγάλες και άλλοτε μικρές. Ίσως εδώ παίζει και ένα ρόλο η ιδιαιτερότητα των ζητημάτων που άπτονται της εθνικής άμυνας, καθώς κάποιοι εντέχνες χρησιμοποιούν τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας ως ο χώρο απόκρυψης των ανομιών τους. Είναι όμως, πρέπει να ξεφύγουμε από ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε. Το τεράστιο λάθος είναι ότι όταν αποκαλύπτονται τέτοια ζητήματα, μπορεί να θεωρούμε ότι πλήττεται είτε η άμυνα είτε οι ένοπλες δυνάμεις. Το αντίθετο. Από αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης και η άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βγουν κερδισμένες. Να θυμίσω πάλι τι έλεγε από άλλο χώρο ο κύριος Πάνος Μπεγλίτης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και μετά Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το 2010. Γύρω από τους αμυντικούς εξοπλισμούς φτιάχτηκαν περιουσίες, ενδεχομένως και πολιτικές καριέρες. Κάποιοι έγιναν πλούσιοι και βρίσκονται εντός και εκτός Πενταγώνου. Όποια ντουλάπα της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και να ανοίξεις, θα βρεις σκελετούς. Όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία διαφέρει και ποιοτικά και ποσοτικά. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη οκταετία, την οκταετία 96-2004. Τι προηγήθηκε αυτή της οκταετίας? Ας είμαστε εδώ ειλικρινείς. Τα πάντα ξεκινούν από τα ίμια. Και από μια φράση που σε αυτό το χώρο είπε ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σημίτης.
Αυτή η φράση ήταν 5 λέξεις, αν δεν κάνω λάθος. Διαπιστώθηκε έλλειψη δυνάμεως. 3 λέξεις. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πάρτι. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι. Από αυτή την οκταετία λοιπόν έχουμε δεδομένα ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι τα δεδομένα ορισμένα στοιχεία? Ότι ο κύριος Τζοχατζόπουλος αλλά και η πολιτική ηγεσία και διάφοροι αξιωματικοί εκείνης της εποχής τώρα κάνουν αιτήσεις αποφυλάκησης. Το δεύτερο κομμάτι όμως, που πολλοί εδώ ομιλητές μίλησαν, είναι γνωστό το 2003, εγώ δεν θα λέω, το γεγονός ότι λες το 2003 έγιναν παραγγελίες 5,5 δισεκατομμυρίων δεν αποδεικνύει τίποτα από μόνο του. Το τι έχει γίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχει, και εδώ πρέπει πολιτικά να διευκολύνουμε και τη δικαιοσύνη στο έργο της. Το ότι έφτασαν 6 δικογραφίες, οι οποίες εμπεριέχουν μέσα ενδείξεις των κακουργηματικών πράξεων, είναι επαρκέστατο ζήτημα. Και έχει να κάνει και με την κύρια, και μην πέσουμε νομικά η κύρια και επικουρική. Δεν θα τα λέγανε οι κύριοι βουλευτές σε ένα δικαστήριο αν θα βρισκόντουσαν αυτά είτε από το ένα μέρος είτε από το άλλο. Είναι ακριβώς το ζήτημα το οποίο μπορούμε να συστήσουμε την Προανακριτική Επιτροπή. Και εντός αυτών των δικογραφιών υπάρχουν όλες οι ενδείξεις και στην πρόταση μόνο η αναφορά των δικογραφιών ως νομιμοποιητική βάση της πρότασης είναι επαρκέστατη για την πρόταση. Θέλετε πίσω από κάθε μία να βάζουμε όλη την Εξεταστική Επιτροπή? Αυτό ήθελα να το κάνω αυτό. Και το λέω αυτό. Και είπα όλα τα άλλα για τους, να βλέπεις τους δρόμους, γιατί ο κύριος Παπαδονίου στο σημείωμά του το οποίο μας μοιράστηκε επικεντρώνεται στην νομοτεχνική αρτιότητα των συμβάσεων και επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από αυτές. Εδώ το ζήτημά μας δεν είναι η νομοτεχνική αρτιότητα, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής έχει φτιαχτεί από εξαίρετους νομικούς και δικούς μας και ξένους. Αλλά είναι τι κρύβεται από πίσω. Και αυτό που καλούμαστε να διαλευκάνουμε είναι να βρούμε τους δρόμους του πιθανού μαύρου πολιτικού χρήματος και της μίζας. Και όλοι ξέρουμε, αν δεν το ξέρει κανένας, πραγματικά θα εκπλακώ και σε σχέση με τις ηλικίες μας. Δηλαδή από 18 χρόνια και πάνω, αυτό κάποιος πρέπει να το ξέρει. Ότι μίζα με απόδειξη δεν δίνεται. Δεν δίνεται. Άρα θα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να εμπλακείς που θα, εδώ μπάζει. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Θα τελειώσω ένα λεπτάκι κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Σε μία από αυτές τις υποθέσεις, ο κύριος Δαράκης νομίζω το ξέρει καλά και ο κύριος Δένδιας το ξέρει καλά, ακριβώς την ίδια ποσότητα του οπλικού συστήματος ένα χρόνο πριν είχε αγοράσει η Φιλανδία. Με ακριβώς το 50% του κόστους. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, άντε πόσο αυξήθηκε αυτό το, επιτρέψτε μου, ρημάδι. Άρα, εκεί πρέπει να βγουν και ορισμένα αναγκαία πράγματα που μπαίνουν ερωτήσεις. Σαφώς, με συγχωρείτε, δεν έχει προσωπικό τον κύριο Θεοδωράκη, σαφώς πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, τη λειτουργία της Επιτροπής της Βουλής, των Επιτροπής των Εξοπλιστικών. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει. Και να πάρει και ένα επίπεδο απορρίτου και ένα επίπεδο όμως γνώσης. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Δεύτερο, τώρα που έχουμε την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, και είναι ωραίο που ακούμε όλοι να βοηθήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, αλλά πρέπει να τη βοηθήσουμε. Θα πρέπει να συγκροτήσουμε το Συμβούλιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Με καθηγητές πανεπιστημίου, με επιτελείς, να δούμε και τον τρόπο που και όλες οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συμμετέχουν, να λύσουμε δηλαδή τέτοια ζητήματα. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα 15ετές πρόγραμμα και ένα 3ετές πολύ συγκεκριμένο. Προβλέπεται στον νόμο. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το νόμο περί προμηθειών,
Όχι με την έννοια της ανατροπής του, αλλά με την έννοια της βελτίωσής του. Άρα με αυτή την λογική πρέπει να πάμε. Πρέπει συγχρόνως να επιμένουμε σε συμβάσεις όπου στοχεύσουμε για εξοπλισμούς και όχι να αγοράσουμε εξοπλισμούς για τη μίζα. Το είπατε και εσείς, το λένε και άλλοι. Στις διακρατικές συνεργασίες, στις G2G δηλαδή, που έχουν αποδειχθεί ότι μπορεί να τις ελέγξεις καλύτερα και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πιο εύκολα. Και στόχος μας θα πρέπει να βλέπουμε τον κύκλο των αγορών μας, όχι στην τιμή κτήσης, αλλά στον κύκλο ζωής. Θα ξαναπώ ότι ένα μαχητικό αεροπλάνο μπορεί να κάνει αλφα χρήματα όταν το αγοράζεις από το κουτί, αλλά στον κύκλο ζωής του το κόστος του είναι 4α. Δηλαδή πολύ πολλαπλάσιο. Αν δεν τα έχεις όλα αυτά, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Άρα, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες απαιτεί αυτές τις αλλαγές και η Προανακριτική Επιτροπή δεν έχει μόνο το χαρακτήρα και το ρόλο που της δίνει ο κανονισμός της Βουλής, δηλαδή τη συγκεκριμενοποίηση των ευθυνών, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και σε ένα άλλο επίπεδο για την κάθαρση του τρόπου που λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία μέσα από μια διαδικασία θεσμικής θωράκισης, γιατί το ζητούμενό μας δεν είναι μόνο να θεραπεύουμε, αλλά και να προλαμβάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.